Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, είναι ο προπονητής Εθνικής Ομάδας Ανδρών Γυναικών Άρσης Βαρών. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Και σεραίος στην καταγωγή, έτσι, σωστά. Σεραίος. Λοιπόν, αφορμή της επικοινωνίας μας είναι τα όσα γίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρακολουθείτε κι εσείς τα αγωνίσματα, τους αθλητές μας εκεί, οι οποίοι διαπρέπουν. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021. Σαφώς και παρακολουθούμε. Εννοείται στα αθλητικά δρόμενα είμαστε πάντα παρόν. Η ως τώρα παρουσία των Ελλήνων αθλητών είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Έχουμε πάρει χρυσά μετάλλια, έχουμε πάρει χάλκινο μετάλλιο. Έπεται και συνέχεια. Πιστεύω και στις ιστιοσανίδες εκεί μπορούμε να πάρουμε κάποια καλή θέση. Είμαστε αξιοπρεπείς και μπορούμε να είμαστε ακόμα καλύτερα άμα υπάρχει μια βοήθεια περισσότερη από το κράτος. Σε αυτό θα σταθώ αμέσως τώρα, γιατί είδαμε και το τι ακριβώς υπόθηκε από πλευράς του αθλητή του Ιακωβίδη και τα δάκρυα τα οποία έριξε και έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Βέβαια και εμείς μάθαμε το τι ακριβώς γίνεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τους αγώνες και τα αγωνίσματα τα οποία γίνονται. Τι ακριβώς συμβαίνει, η πολιτεία δεν στηρίζει τον αθλητισμό, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε, όσον αφορά το ξέσπασμα του Θοδωρήτου Ιακωβίδη, το τελευταίο ένα χρόνο περίπου συνεργαζόμαστε στενά στο κομμάτι της προπόνησης. Τον προπονώ μαζί με τους συνεργάτες μου, τον κύριο Χρήστη Τρεφίλη, ο οποίος ήταν και στο Τόκιο μαζί του. Έχει συμβεί και στην προπόνηση άλλες 2-3 φορές. Ειδικά το τελευταίο καιρό μετά το πανευρωπαϊκό της Μόσχας, τον Απρίλιο, στον οποίο είχε και ένα τραυματισμό με μια θλάση η οποία τον άφησε πίσω. Το να προσπαθήσει να μπορέσει να μπει γρήγορα σε μεγάλα βάρη και με την αμφίβολη συμμετοχή του, γιατί ακόμα δεν είχε ξεκαθαριστεί το αν θα έχει προκριθεί για τους Ολυμπιακούς, πιέστηκε πάρα πολύ. Και αυτό το ξέσπασμα το είχαμε και στην προπόνηση. Πολλές φορές δηλαδή, και όπως πιστεύω το είχε και σε προσωπικό επίπεδο το βράδυ που πήγαινε σπίτι του και έχω περάσει από αθλητή και ξέρω πώς είναι. Αλλά το είχαμε και στην προπόνηση. Προσπαθήσαμε να σταθούμε δίπλα του. Η παρουσία του ήταν αξιοπρεπέστατη σε σχέση με τα κιλά που είχε σηκώσει στην προπόνηση πριν φύγει για το Τόκιο, γιατί έκανε και μια δεκαήμερη προετοιμασία εκεί. Τώρα, όσον αφορά την πολιτεία, παλιότερα υπήρχαν κάποια προνόμια. Ευτυχώς πολλοί από εμάς, όπως και εγώ προσωπικά, έχουμε υποφεληθεί από αυτά. Υπήρχαν κάποιοι διορισμοί σε δημόσιες υπηρεσίες είτε στο στρατό αν είσαι Ολυμπιονίκης. Δυστυχώς αυτά έχουν κοπεί. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να φτάνουν στην ολοκλήρωση της καριέρας τους, είτε είναι στα 25 τους είτε είναι στα 35 τους, και να μην έχουν κάποιοι να ούτως ώστε να μπορέσουν να βιοποριστούν. Και γι' αυτό υπήρχε το ξέσπασμα του Θοδωρή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ωστόσο όμως, κύριε Παπαδόπουλε, βλέπουμε από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, έτσι και τους πολιτικούς, όποιοι είναι αυτοί, πηγαίνουν, συγχαίρουν τους αθλητές, βγαίνουν φωτογραφίες μαζί τους, είμαστε στο πλευρό σας, λένε και πριν τους αγώνες, αλλά αυτό πρακτικά και δεν υλοποιείται, έτσι δεν είναι? Γιατί καλές οι φωτογραφίες και οι selfie, αλλά αν δεν στηρίξεις τους αθλητές που σε, που σε δίνουν μετάλλια στο εξωτερικό και σε κάνουν και σε ανεβάζουν την Ελλάδα πολύ ψηλά, έτσι, δεν γίνεται δουλειά. Έτσι ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Ο κύριος Βγενάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού, απευθείας επικοινώνησε με τον Θοδωρή τον Ιακωβίδη. Μετά τα δάκρυα όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Μετά τα δάκρυα, εντάξει. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο αυτό για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Το θέμα είναι να προνοούμε και για να έχουμε πριν το χάσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Έγινε μια επικοινωνία. Είπαν ότι θα γίνει μετά τους Παραολυμπιακούς, αφού τελειώσουν, μια συνάντηση με όλους τους αθλητές να θέσουν τα ζητήματα τα οποία αφορούν είτε έχει να κάνει με κάποιες αποκαταστάσεις αθλητών. Είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι είναι ξεκρέμαστοι και περιμένουν να δουν τι θα συμβεί με αυτή την ιστορία. Αυτά σας τα είχε εκμυστηρευτεί ο Θοδωρής, ο Ιακωβίδης? Βέβαια, με τον Θοδωρή πέρα της προπονητικής
επικοινωνίας που είχαμε τον τελευταίο ένα χρόνο ήμασταν και συναθλητές. Ήμασταν και στον Πανελλήνιο μαζί αθλητές, γιατί είμαι αθλητής του Πλάτων Ασερών, αλλά με μεταγραφή εδώ στον Πανελλήνιο. Ήμασταν και συναθλητές εκεί πριν φύγει ο Θοδωρής και πάει στο Παναθηναϊκό. Έχουμε πάει και προετοιμασίες μαζί. Οπότε είχαμε και αυτή τη σχέση, γι' αυτό είχαμε και πολύ καλή επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι, γιατί με ήξερε και σαν αθλητή, ήξερε το ήθος μου και εμένα και την αγάπη μου προς το άθλημα και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια τα ήξερα όλα αυτά και βέβαια προβληματιζόμουν και προσπαθούσα να το στηρίξω όσο μπορούσα και εγώ, αλλά το θέμα δεν είναι δικό μου, δηλαδή μακάρι να μπορούσαν όλα αυτά τα παιδιά και ο Θοδωρής να τακτοποιηθεί και να λυθούν όλα τα προβλήματά τους. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε εσείς στους νέους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα της άρσης βαρών ή και με άλλα αθλήματα, ποιο είναι κύριε Παπαδόπουλε? Το μήνυμα είναι ότι θέλει υπομονή. Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη με τον Θοδωρή θα είναι η αρχή, ούτως ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Αγάπη σε αυτό που θα κάνουν, είτε είναι άρσης βαρών είτε είναι οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Και σιγά σιγά βλέπουμε όλο και καινούργια ταλέντα, όλο και καινούργια παιδιά τα οποία να πηγαίνουν στους αγώνες και να διαπρέπουν και να πηγαίνουν καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τονίσουμε κιόλας εκεί στις Σέρρες ότι έχουμε πάρα πολύ καλή φυτώριο άρσης βαρών. Εντάξει. Είναι οι δύο οι συναθλητές μου, οι πρώην, έχουν αναλάβει τους συλλόγους κάτω, το Μέγα Αλέξανδρο και τον Πλάτων Ασερών. Ο Κώστας ο Καρύπτης, ο Βασίλης ο Κωνσταντινίδης και με τον μεγάλο μάστορα της άρσης βαρών, τον Παναγιώτη του Γουδεντζίκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Κι εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.